Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, σήμερα Τρίτη 20 του Αυγούστου, στην δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε και σήμερα, με ειδήσεις που έχουν κάνει αίσθηση και μία συγκεκριμένα από νωρίς το μεσημέρι, την οποία φυσικά θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε και με εσάς η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και σήμερα μηνυματικά ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Η είδηση φυσικά που ξεχωρίζει από το ρεπορτάζ του Άρη εδώ και λίγες ώρες είναι η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο μέχρι πρότινος, ο απερχόμενος τεχνικός διευθυντής του Άρη, Παύλα αθλητικός διευθυντής, υπέβαλε την παρέτησή του, η οποία έγινε και δεκτή από τον Θόδωρο Καρυπίδη, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, και έτσι πλέον ο Άρης παράλληλα με τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και τις τελευταίες κινήσεις που θέλει να πραγματοποιήσει, βγαίνει στην αγορά, θα βγει εκτός απρόπτου στην αγορά και για να συμφωνήσει με έναν τεχνικό διευθυντή, με τον άνθρωπο δηλαδή που θα έρθει για να καλύψει το κενό το οποίο δημιουργείται με την αποχώρηση του κύριου Διαμαντόπουλου. Ένας Άρης ο οποίος βέβαια διανύει μια εβδομάδα που μπαίνει σε ρυθμούς πρωταθλήματος, έχει μπροστά το παιχνίδι με τον Όφη, έχει μπροστά του μεταγραφικές κινήσεις που είτε είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν είτε πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες θέσεις, και παράλληλα καλείται να διαχειριστεί πλέον και το θέμα του αθλητικού ή τεχνικού διευθυντή, ανάλογα τι θα επιλέξει ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά βρίσκεται στο προσκήνιο από νωρίς το μεσημέρι. Είναι ένα θέμα το οποίο ασχολείστε και εσείς φυσικά από νωρίς το μεσημέρι, όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη είδηση, και βλέπω ήδη και διάφορα σχόλια από φίλους του Άρη. Άλλοι αναρωτιούνται, άλλοι κρίνουν θετικά την αποχώρηση του Διαμαντόπουλου, άλλοι κρίνουν αρνητικά, άλλοι δεν παίρνουν θέση καθόλου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, θυμίζω είχε έρθει το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2018, στη διάρκεια του μεταγραφικού σχεδιασμού τότε, είχε έρθει αρχές Ιουλίου και είχε αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Μετά από ένα χρόνο αποχωρεί και μάλιστα τοποθετήθηκε και δημόσια για αυτή του την απόφαση. Από νωρίς το μεσημέρι, όταν έγινε γνωστή μέσω της ΠΑΕΑΡΙΣ η είδηση της παρέτησης του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ και μια δήλωση του απερχόμενου τεχνικού διευθυντή της, αθλητικού διευθυντή, με συγχωρείτε, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Συναντήθηκα σήμερα με τον κύριο Καρυπίδη, τον οποίο και ενημέρωσα για την απόφασή μου να παραιτηθώ από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Η απόφασή μου αυτή έχει να κάνει με αυστηρά προσωπικούς λόγους, λόγοι για τους οποίους ο κύριος Καρυπίδης ήταν ενήμερος τους τελευταίους 3 μήνες. Θέλω να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε τη δυνατότητα να εργαστώ σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και που μαζί με αυτόν αρρωγό εργαστήκαμε σκληρά να τον επαναφέρουμε εκεί που του αξίζει. Βασίλη, αν μπορείς κλείσ' το αυτό απ' έξω, αν έχεις τη δυνατότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βάζει ψηλά τον πήχη. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για το σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μου στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όλους τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκα αυτό το διάστημα. Ελπίζω για όποιον αδίκησα, ο Θεός να με συγχωρέσει. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά ένα συνεργάτη και φίλο, τον προπονητή της ομάδας, κύριο Σάβα Παντελίδη, που μαζί καταφέραμε αρκετά όμορφα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να ανεβάζει το επίπεδο αυτής της ομάδας με τον τρόπο που ξέρει αυτός καλύτερα και δεν είναι άλλος από την σκληρή δουλειά. Επιτυχία για εμένα προσωπικά είναι να κάνει τον κόσμο να περιμένει την Κυριακή, και αυτή τη στιγμή το Χαριλάου σφίζει από ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά δύο πολύ μεγάλους φίλους του Άρη που με ένα χαμόγελο και με ένα καλό λόγο ήταν πάντα εκεί για μένα. Δημήτρη και Ηλία, σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχει η ομάδα, πολύ καλύτερη από την περσινή. Έτσι κλείνει η γραπτή δήλωση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, λίγα λεπτά αφού έγινε γνωστή η παραίτησή του από το πόστο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η θέση του Θόδωρου Καρυπίδη επίσημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Τι έγινε, Βασίλη, μας ματιάξανε.
του ποδοσφαιρικού Άρη. Ο πρόεδρος ΠΑΕ Άρης, Θόδωρος Καρυπίδης, σεβόμενος στους προσωπικούς λόγους του κ. Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, έκανε αποδεχτή σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Η παρουσία και η συμβολή του κ. Διαμαντόπουλου στην περσινή πετυχημένη σεζόν της ομάδας μας υπήρξε σημαντική και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του. Θα παραμείνει για πάντα φίλος του Άρη και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε επόμενο επαγγελματικό του βήμα, αναφέρει η σχετική τοποθέτηση. Άρης και Διαμαντόπουλος ακολουθούν χωριστούς δρόμους και φυσικά εκεί πλέον που στρέφεται το ενδιαφέρον είναι στον άνθρωπο που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Στον επαγγελματικό αθλητισμό έτσι γίνεται συνήθως. Κάποιος, δεν θυμάμαι, πολύ γνωστή προσωπικότητα του αθλητισμού, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είχε πει ότι η αρχή μιας συνεργασίας αυτόματα σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους της. Γιατί όλες οι συνεργασίες κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή του Άρη με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο μετά από ένα χρόνο. Για προσωπικούς λόγους, επαναλαμβάνω, τους οποίους επικαλέστηκε ο απερχόμενος αθλητικός διευθυντής του Άρη. Σίγουρα θα παίξανε και άλλα πράγματα ρόλο ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι ότι δεν έχουν σημασία, εννοείται ότι έχουν σημασία, απλά πλέον αυτό το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και πρώτα φυσικά τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι ποιος είναι ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, ποιος είναι ο άνθρωπος που θα επιφορτιστεί με έναν πολύ κομβικό ρόλο όπως είναι αυτός του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε φυσικά απολογισμό για την παρουσία και τα πεπραγμένα του Διαμαντόπουλου και του κάθε Διαμαντόπουλου όταν φεύγει από μια ομάδα, αλλά πάντα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η συνέχεια της ομάδας και ποιος θα έρθει για να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί πλέον και μάλιστα σε μια περίοδο μεταγραφών, σε μια περίοδο που ο Άρης φουλάρει για τις τελευταίες κινήσεις του ρόστερ, με την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο να βρίσκεται στην τελική της ευθεία και με την ομάδα, όπως το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να έχει να είναι εμφανές ότι χρειάζεται ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει με τον Όφη το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 3 η ώρα και στο οποίο δίνει το παρόν φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Περιμένουμε σήμερα πιθανότατα και εξελίξεις όσον αφορά την οριστική, το αν θα υπάρξει βασικά αλλαγή στην μέρα και ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τον Όφη, που είναι και πολύ πιθανό, όπως αναφέραμε και χθες, καθώς θα μετατεθεί, όπως φαίνεται, ο αγώνας του ΠΑΟΚ λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Και περιμένετε και πολλοί από εσάς που θέλετε να είστε στο γήπεδο κόντρα στον Όφη να μάθετε ακριβώς την μέρα και την ώρα που θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο μάτς. Θέλω να πιστεύω ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ίσως και μέσα στην εκπομπή μέχρι τις 7, να έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε έναν Άρη που έχει ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία του με διπλή προπόνηση για το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στην διεξαγωγή θα μας απασχολήσει φυσικά ακόμα περισσότερο. Γενικότερα μπορεί να πλησιάζουμε στα τέλη Αυγούστου, αλλά βλέπετε ότι έχουμε θέματα. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται στον Άρη, υπάρχει παιχνίδι, υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχει αποχώρηση του Διαμαντόπουλου και αναζήτηση του αντικαταστάτη του από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή στο συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο της Super League και μόλις φύγει από αυτό τον περιμένει πολλή δουλειά όσον αφορά τις υποθέσεις της ομάδας λόγω και της απόφασης του Διαμαντόπουλου να αποχωρήσει από αυτήν. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα και πολλά περισσότερα φυσικά για το θέμα του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου. Και την ώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό και μείνετε στον δρόμο κάποια στιγμή, όπως ο Βασίλης Καβαδίας που οδηγάει φορτηγό χρόνια τώρα, καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33-24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση για την προετοιμασία του Άρη είναι μια προσφορά του Κόσμα Κριτσίμης. Με εμπειρία στο χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλά τα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλά τη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρας στη σύντροφό του. Το Κόσμα Κριτσίμης το βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα και διαδικτυακά στο www.kritsimis.gr. Πάμε, Βασίλη Καβαδία, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air, επιστρέφουμε. Το ρεπορτάζ τρέχει, όπως καταλαβαίνετε.
μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη και μας τρώνε λίγο τα τηλέφωνα παραπάνω. Από το μεσημέρι που έγινε γνωστή η απόφαση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου να αποχωρήσει από την ομάδα. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε και με εσάς. Ο φίλος 35, καλησπέρα, λέει, ο Μαντσίνη θα έρθει ως δανεικός ή με μεταγραφή? Με μεταγραφή, φίλε μου. Και επίσης θα ήθελα, λέει, να πω πως είναι ντροπή αυτό το οποίο έγινε με τον γκράφιτι του Νίκου Γκάλη. Καλή εκπομπή, να σε καλά, 325. Ναι, θα το ανέφερα πιο μετά το συγκεκριμένο ζήτημα με τον γκράφιτι του Γκάλη και με τη φωτογραφία που κάνει από νωρίς το πρωί το γύρο του διαδικτύου με αυτό το βλάκα πραγματικά. Δεν ξέρω αν ήταν ένας βλάκας και με συγχωρείτε για τη λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά ίσως είναι και επίκης ο χαρακτηρισμός. Ήταν πολλοί βλάκες που πήγανε και βεβήλωσαν αυτό το πολύ όμορφο γκράφιτι του Νίκου Γκάλη, το οποίο υπάρχει σε τείχο της πρωτεύουσας και έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις. Μέχρι και ο ΨΑΚ έβγαλε, τοποθετήθηκε βασικά δημόσια μέσα τα social media για το συγκεκριμένο άσχημο περιστατικό και η ΚΑΕ Άρης πήρε θέση με ανάρτηση στα social media και πολλοί άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα. Ήταν πολύ άσχημο, είναι πολύ βλάκας, επαναλαμβάνω, συγγνώμη και πάλι για το χαρακτηρισμό, για εσάς που ακούτε, όχι για αυτούς, γιατί αυτοί είναι βλάκες που το κάνανε, που πήγανε και χάλασαν ένα πολύ όμορφο γκράφιτι και κάνοντας αναφορά κιόλας σε νεκρούς. Που αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και είναι πραγματικά αμαρτία από το Θεό ένας άνθρωπος ο οποίος άσχετα με την ομάδα με τη φανέλα της ομάδας που φόρεσε και με την οποία έγινε γνωστός και με την οποία εξελίχθηκε σε μύθο για το ελληνικό μπάσκετ, πρέπει να υπάρχει και σεβασμός. Που υπάρχει σεβασμός στους περισσότερους αντιπάλους προς τον Γκάλη. Αλλά προφανώς κάποιοι Βασίλη Καβαδία, παρόλο που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση ο Νίκ εδώ και καμιά 20 κάτι χρόνια, ακόμα τους πονάει. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος λοιπόν αποτελεί παρελθόν για τον Άρη. Επαναλαμβάνω, επικαλούμενους προσωπικούς λόγους, ο απερχόμενος αθλητικός διευθυντής της ομάδας. Μια παρέτηση η οποία έγινε δεκτή από τον Θόδωρο Καρυπίδη, χωρίς δεύτερη σκέψη νομίζω και χωρίς προσπάθεια, τουλάχιστον από ό,τι αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες, να τον μεταπείσει. Και αυτό πέραν τους ισχυρούς προσωπικούς λόγους στους οποίους επικαλέστηκε ο Διαμαντόπουλος, ίσως δείχνει και κάτι παραπάνω. Ίσως δείχνει και την πρόθεση του Καρυπίδη να πάει σε κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Διαμαντόπουλος δεν ήθελε για τους δικούς του λόγους να συνεχίσει στην ομάδα. Ένας άνθρωπος που μέσα σε αυτό το χρόνο που βρέθηκε σε αυτό το πολύ κομβικό πόστο για τον Άρη, σίγουρα βοήθησε σε κάποια πράγματα. Με τις γνωριμίες του, με την παρουσία του γενικότερα, σίγουρα όμως όπως όλοι όσοι δουλεύουν, έκανε και τα λάθη του. Γιατί λάθη δεν κάνουν μόνο οι νεκροί και αυτοί που κάθονται σπίτια τους. Φίλε Στέλιο, που μπορείς να βρεις μετά τις 6 που θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, νομίζω ότι μόνος του ξεκάθαρα. Σίγουρα λοιπόν και αυτός έκανε τα δικά του τα λάθη που μπορεί και αυτά να μέτρησαν στην απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη να μην προσπαθήσει να τον μεταπείσει και να τον κρατήσει στην ομάδα, συν φυσικά τους προσωπικούς λόγους ο οποίος επικαλέσει ο Γερμαντόπουλος και φαντάζομαι ότι θα ήταν και αρκετά ισχυρή προκειμένου να τον οδηγήσει στην απόφαση να αποχωρήσει από τον Άρη. Εντάξει, σίγουρα ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού ιδανικά δεν κύλησε. Σίγουρα ακόμα υπάρχουν στο ρόστερ ποδοσφαιριστές για τους οποίους υπήρξε απόφαση να αποχωρήσουν και παραμένουν στο ρόστερ. Είναι και αυτά πράγματα που δεν αποκλείεται να έπαιξαν τον ρόλο τους και μέσα στο μυαλό του Καρυπίδη, στο δικό του τρόπο σκέψης και προσέγγισης τη συγκεκριμένη κατάσταση. Σημασία έχει πέραν άλλων πραγμάτων ότι
ήταν ένα διαζύγιο χωρίς μαλώματα, χωρίς νεύρα. Ήταν μια απόφαση του Διαμαντόπουλου, την οποία ο Καρυπίδης σεβάστηκε και, όπως είπα, πάτησε μέσα στο μυαλό του Καρυπίδης και σε άλλους λόγους, πέραν των προσωπικών που επικαλέστηκε ο Διαμαντόπουλος, ώστε να μην προσπαθήσει να τον μεταπίσει και να κάνει δεκτή την παρέτηση την οποία υπέβαλε ο αθλητικός διευθυντής, ο απερχόμενος αθλητικός διευθυντής του Άρη. Φυσικά, μακάρι να έχει μια καλή συνέχεια στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν έχει βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Αλλά το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο επαγγελματικός αθλητισμός έτσι είναι. Όλα έχουν ημερομηνία λήξη κάποια στιγμή. Στο ποδόσφαιρο, είτε θέλετε για αθλητικούς διευθυντές, είτε θέλετε για προπονητές, για παίχτες φυσικά. Για όλους υπάρχει ημερομηνία λήξη, ακόμα και για τους προέδρους υπάρχει ημερομηνία λήξη. Του Καρυπίδη φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία λήξη βέβαια απέχει πολύ, 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 πολύ ακόμα. Και πλέον ο Άρης προχωράει και νομίζω ότι από σήμερα θα μπει και στη διαδικασία σιγά σιγά της εξέβρασης του ανθρώπου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, διότι είναι ένα πόστο το οποίο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο επιβάλλεται να υπάρχει σε μια ομάδα και ειδικά σε μια ομάδα η οποία έχει υψηλούς στόχους και υψηλές βλέψεις όπως είναι ο Άρης. Και το θέμα είναι πλέον ποιο θα είναι το προφίλ του ανθρώπου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο. Θα ψάξει ο Άρης έναν άνθρωπο κοντά στα δεδομένα του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, θα πάει σε ένα όνομα, μια έντονη προσωπικότητα ενδεχομένως. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Θόδωρος Καρυπίδης μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα πάει ενδεχομένως σε ένα άφθαρτο πρόσωπο, σε ένα καινούριο όνομα. Και αυτό μπορεί να υπάρχει ως επιλογή. Ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός, γιατί και ο Διαμαντόπουλος, εδώ που τα λέμε, όταν πρωτοήρθε στον Άρη, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζανε. Όσοι το γνώριζαν μόνο μέσα από την επαγγελματική του σταδιοδρομία όλα τα προηγούμενα χρόνια ως ατζέντης ποδοσφαιριστών. Με πολυετή εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και από το πέρασμά του, για ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό, ως το θυμόντουσαν και από αυτή την επαγγελματική του ενασχόληση με τους πράσινους. Μπορεί λοιπόν ο Άρης να πάει σε μια επιλογή ανθρώπου, άφθαρτου, που το όνομά θα παίξει πρώτη φορά τόσο δυνατά, και να δοκιμάσει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως όλες οι περιπτώσεις αθλητικών διευθυντών που μπορεί να πέσουν στο τραπέζι για τον Άρη. Τα προφίλ κυρίως θα έχουν τα θετικά τους, θα έχουν και τα αρνητικά τους. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, καθαρά στα θέλω του Καρυπίδη. Ποιος, πώς θέλει να είναι το προφίλ του ανθρώπου που θα αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη του. Το δεξί του χέρι, να το πω έτσι, στον Άρη της νέας σεζόν. Τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνεργάζεται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως. Και θα μιλάνε ώρες στο τηλέφωνο. Άρα θέλει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορεί να συνεννοηθεί. Θα θέλει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται ομαλά. Με τον οποίο θα έχουν πολλά κοινά πάνω στο ποδόσφαιρο και στον τρόπο διαχείρισης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και μια ποδοσφαιρικής εταιρείας. Διότι ένας τεχνικός διευθυντής δεν διαχειρίζεται μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, το ποδοσφαιρικό κομμάτι για να το πω έτσι, διαχειρίζεται και το οικονομικό. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλιώς το προσεγγίζει ο ένας, αλλιώς το προσεγγίζει ο άλλος. Μπορεί ο Καρυπίδης να θέλει να πάει σε ένα μοντέλο του να δουλέψω περισσότερο, ας πούμε, με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Διότι ο φετινός Άρης, παρατηρώντας κινήσεις που έχουν γίνει, πήγε περισσότερο στην εμπειρία και όχι τόσο σε καλούς
ποδοσφαιριστές ηλικιακά καλούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια πολύ καλή μεταπολιτική αξία. Με τέτοια περίπτωση βέβαια είναι ο Μαντσίνη, ο οποίος εκτός απρόοπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Αλλά επαναλαμβάνουν ξεκάθαρα στα θέλω πλέον του Θόδωρου Καρυπίδη για να επιλέξει τον άμεσο συνεργάτη του. Θέλει σκέψη, δεν θέλει βιαστικές κινήσεις, να βάλει κάτω όλα τα δεδομένα, ο ισχυρός άνδρας των κυτρινόμαυρων, και πάντα φυσικά συζητώντας και με τους ανθρώπους που έχει γύρω του στην ομάδα, γιατί δεν ήταν μόνο ο Διαμαντόπουλος, υπάρχουν και άλλοι που είναι συνεργάτες του μες στον Άρη και τους συμβουλεύεται και τους εμπιστεύεται. Μέσα στις επόμενες μέρες, και από σήμερα κιόλας και για τις επόμενες μέρες, θα βάλουν κάτω στο τραπέζι μαζί με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και αυτό του αθλητικού διευθυντή, ώστε να καλυφθεί το κενό το οποίο δημιουργήθηκε με την καλύτερη δυνατή επιλογή. Φυσικά, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, θα θυμόμαστε και τα θετικά. Εντάξει. Και ένα θετικό, το οποίο πιστώνεται στον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, ήταν η επιμονή του πέρυσι το καλοκαίρι. Και αυτού η επιμονή βασικά, γιατί δεν ήταν ο μόνος που επέμενε στην ομάδα, να έρθει ο Ματέο Γκαρσία. Όταν ο Πάκο Ερέρα δεν τον ήθελε. Αλλά και ο ίδιος ο Διαμαντόπουλος και άνθρωποι που υπάρχουν μέσα στην ομάδα γενικότερα, και ο Γιώργος Κέρυδης και ο Τόλος Ζωτερίζης επιμένανε τότε για να έρθει ο Αργεντινός. Και τελικά ήρθε. Και αυτό το πιστώνεται θετικά. Γι' αυτό και έρχεται να συνδυαστεί αυτό με όσα λέγανε νωρίτερα. Ότι ένας άνθρωπος όταν δουλεύει θα κάνει και σωστά, θα κάνει και λάθη. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα και τα σωστά και τα λάθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως αυτή του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, και να εστιάσουμε πλέον περισσότερο. Εντάξει, ακόμα το θέμα είναι φρέσκο. Το καταλαβαίνω και από τα δικά σας μηνύματα και τα σχόλια τα οποία βλέπω στο διαδίκτυο. Απλά πλέον, αφού περάσει και η σημερινή μέρα, νομίζω ότι από αύριο θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ποιος θα έρθει. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι ένα πολύ νευραλγικό πόστο σε μια ΠΑΕ αυτό του αθλητικού παύλα τεχνικού διευθυντή. Πείτε τον όπως θέλετε εσείς. Η θέση δηλαδή, η οποία πλέον είναι κενή. Στον Αράκη, όπως μου έστειλε πετυχημένα ένας φίλος μεταξύ Σοβαρού και Αστείου νωρίτερα, ο Καρυπίδης λέει έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τουλάχιστον 20.000 υποψήφιους για τη θέση του τεχνικού παύλα αθλητικού διευθυντή. Μη στραβώνετε τώρα κάποιοι που τα παίρνετε και λίγο πιο σοβαρά κάποια πράγματα. Εντάξει, γιατί όλοι κρύβουμε μέσα μας και όλοι κρύβεται και όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν μικρό προπονητή ή αθλητικό παύλα τεχνικό διευθυντή, ειδικά και στη Θύρα 2 τα παιδιά, τα οποία τα αγαπάμε βέβαια. Έχουμε και πολλούς φίλους που παρακολουθούν το παιχνίδι του Άρη από την Θύρα 2. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι τι θέλει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τι θα κρίνει αυτός ότι χρειάζεται να έχει ο επόμενος τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ο καθένας το έχει στο μυαλό του με βάση τον τρόπο που σκέφτεται. Και εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου έχω ένα συγκεκριμένο προφίλ για τον επόμενο αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Και αν θέλετε μετά, και με τη δική συμμετοχή μετά τις 6 που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, μπορούμε να το βάλουμε κάτω και να το αναλύσουμε και αυτό το οποίο σκέφτομαι εγώ και αυτό το οποίο φυσικά σκέφτεστε εσείς, και να ακούσουμε βέβαια και πώς υποδεχθήκατε εσείς αυτή την είδηση σήμερα το μεσημέρι με την παρέτηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον Άρη. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση για την προετοιμασία του Άρη είναι μία προσφορά του Ανθουλάκης Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοσης και κορυφαίες προδιαγραφές εισοδικές μεταφορές, η επιλογή σου είναι ο Ανθουλάκης Smart Trans, καθώς το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, με νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες ο 2310-75-30-24 και στο Ανθουλάκης LTD. Θα πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και θα πούμε φυσικά πολλά πολλά περισσότερα πράγματα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Λίμπερο 107,4, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, All About Άρη, on air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές πλέον οι τηλεφωνικές γραμμές για εσάς, 2-3-10-2-87-3-8, μέχρι και τις 7 για να τα πούμε μαζί. Και έχουμε ένα θέμα πολύ δυνατό από πλευρά συζήτησης για να το σχολιάσουμε, όπως είναι η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από τον Άρη. Η είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το μεσημέρι και πλέον μπαίνει σιγά σιγά όσο περνούν οι ώρες στο κάδρο και
η κουβέντα για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στον Άρη. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ενώ η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία για τις μεταγραφές της και για να καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν στο ρόστερ. Περιμένουμε λοιπόν να τα ζητήσουμε και με εσάς μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Η απόφαση πάντως του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου να αποχωρήσει από τον Άρη δεν θα επηρεάσει τις υποθέσεις των Ντάνιελ Μαντσίνη και Λόρενς Ντεμποκ. Υποθέσεις που έτρεξε ο ίδιος και θα τις ολοκληρώσει κιόλας αν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Περισσότερο τυπικά νομίζω είναι αυτά τα ζητήματα για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα φορούν τη φανέλα του Άρη τόσο πρόπτου την νέα σεζόν. Βάζω μια ανωτελεία, έχουμε γραμμή, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Αυτό ακούγονταν το θέμα φυσικά και πριν το καλοκαίρι ότι θα φύγει γιατί είχε υποχρεώσεις. Κάπως έτσι είχε υποθεί και γραφτεί σε εφημερίδες, δεν θυμάμαι. Τελικά παρέμεινε ο άνθρωπος και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Γιατί φεύγει παραμονές αρχές του πρωταθλήματος, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Αυτό ή φεύγεις πριν ξεκινήσει η σεζόν, δεν τα παρατάς στη μέση, εκτός αν υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Εγώ φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι και πράγματα που μπορεί και να μην τα μάθουμε ποτέ. Αυτές οι μεταγράφες, όλοι καθυστερούν. Είναι ένας λόγος και αυτός που φεύγει αυτός. Ενδεχομένως να είναι. Ναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ήρθε ο Ντεμποκ, πέρασε σε στάση. Ξανάφυγε, ξανάρθε, θα έρθει, κάθε ρε. Ξεκινάμε να παίζουμε μεθαύριο. Ούτως ο Ντεμποκ. Εγώ πιστεύω ότι και αυτά έπαιξαν ρόλο στο μυαλό του Καρυπίδη. Όχι στο μυαλό του Διαμαντόπουλου. Περισσότερο στο μυαλό του Καρυπίδη για να μην προσπαθήσει να το μεταπίσει κιόλας. Εντάξει. Τώρα φυσικά ο Καρυπίδης θα εξαρτηθεί και ποιο άτομο θα επιλέξει να αναλάβει αυτό το πόστο. Γιατί αυτό το πόστο είναι πολυσύνθετο πόστο. Πάντως. Δεν είναι μόνο μεταγραφές. Καλείται να επιλέξει το δεξί του χέρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι μπορεί να υπήρξε μαζί του και μια διαφωνία π.χ. πώς θα ταξιδέψει η ομάδα και στο Μόλτ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό το κάνει ο διευθυντής αυτός. Αυτός δεν είναι αρμόδιος για αυτά τα πράγματα. Για το ταξίδι όχι. Ποιος είναι αρμόδιος για το ταξίδι πώς. Δεν είναι αρμόδιος ο αθλητικός διευθυντής. Αλλά μην, να σου πω κάτι, παρατηρώ τις τελευταίες μέρες πολύ στέκεστε στο κομμάτι του ταξιδιού. Παιδιά, δεν είναι ότι πήγανε και μετά. Δεν ήταν 10 ώρες στο λεωφορείο οι παίχτες για να πάνε στο Μόλντε. Όχι μωρέ, λένε τώρα. Από την Αθήνα πήγε στο Όσλο, στο Όσλο έκανε προπόνηση, διανυκτέρευσε και το Όσλο πήγε αεροπορικό στο Μόλντε. Δεν μου λες, ο Ιντέγε, να φύγουμε από αυτό. Ναι. Έχεις και δίκιο σε αυτό. Τελείωσε τώρα αυτό, η Μόλντε ναι. Πέρασε. Δεν αποκλείστηκες από τη Μόλντε επειδή ήταν το ταξίδι έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ ένα θα πω, του χρόνου μπορεί να σου ξανατύχει η ίδια περίπτωση. Ναι. Να φύγεις με μια πορτογαλέζικη ομάδα, το έχω πει κιόλας. Και καπάκι στην κλήρωση να πούμε να θες να ταξιδέψεις στη Λευκορωσία, ναι. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Θα πρέπει να φροντίσεις να είσαι λίγο πιο οργανωμένος όσο μπορείς και είναι δυνατόν. Τον Ιντέγε ποιος τον έφερε ο Διαμαντόπουλος? Διαμαντόπουλος ή ο Καρυπίδης? Μαζί. Τον ήθελε, τον ήθελε ποιος, ο Καρυπίδης πολύ. Θα δούμε ποιος είναι ο αντικαταστάτης φιλά, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτός έχει φέρει. Ο προπονητής τον έφερε αυτός. Εδώ είναι λίγο το ψιλομπέρδεμα για μένα σε αυτές τις υποθέσεις. Κοίτα, όποιος έρθει αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, όποιος έρθει αυτή τη στιγμή θα αναλάβει την ομάδα κάποιου άλλου. Ναι. Αλλά αυτό, πρόσεξε, μπορεί να αποτελέσει ένα ασταλτικό παράγοντα. Αλλά απ' την άλλη και στο ποδόσφαιρο θα υπάρξουν πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις που θα κληθείς να αναλάβεις κάτι που δεν είναι δικό σου, αλλά σταδιακά θα προσπαθήσεις να το φέρεις στα δικά σου θέλω. Σωστό. Και ο προπονητής που ήρθε ανέλαβε μια ομάδα και οι προπονητές έτσι αναλάβαν. Δεν δικιά τους ομάδα. Αυτό ακριβώς. Που πάνε, φροντίζουν να τη μοντάρουν και να... Ναι. Λοιπόν, θα δούμε την επιλογή. Θα σταθούμε στην επιλογή. Βεβαίως. Τώρα έγινε ό,τι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που έγινε δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλό να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Αυτό που μου αρέσει, αδελφέ μου, είναι ότι συνεννοούμαστε εμείς οι δύο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ για τις τελείωσες. Δεν ασχολούμαι παραπάνω. Εννοείται. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε γιατί έφυγε, ούτε και τι διαφορές είχε. Ήταν ένας υπάλληλος της ΠΑΕ και φεύγει. Πλέον η ουσία είναι στον αντικαταστάτη του περισσότερο. Η ουσία είναι τι θέλει ο αυτός που πληρώνει. Αυτό. Γιατί θα επιλέξει το δεξί του χέρι αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουμε μια άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έκανε πάρα πολύ καλές κινήσεις. Για να μην λέμε τώρα. Είχε σωστά, είχε και λάθη.
Έκανε πάρα πολλές φορές κινήσεις. Δεν είχε άκρες σε παίχτες στυλ Ματέο Γκαρσία. Που του πάνε όμως την κάθε ομάδα, π.χ. Λας Πάλμας. Να βρεις τα λαβράκια εσύ δηλαδή. Ναι. Ακριβώς ρε φίλε, ναι, ναι, γιατί εντάξει, πολύ ωραία να πάρω εγώ όλους έτοιμους, γιατί ο Άρης έκανε μεταγραφές έτοιμων παιχτών, έτσι. Περισσότερες, ναι. Πήγε περισσότερο, στην εμπειρία πήγε περισσότερο. Ναι, ωραία. Και πέρσι και φέτος, και αυτοί που βγήκαν, και αυτές, εντάξει, από το Άρης ακόμα δεν έχω, αλλά έτρεπε να κάτω. Σε ένα ποσοστό 90% είναι επιτυχημένος στις μεταγραφές. Έτσι. Αλλά... Για ποιες μεταγραφές μιλάς? Πέρυσι ο Δηματόπουλος ήρθε στην πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού, δεν ήρθε από την αρχή. Τέλος πάντων, ναι. Αυτός ήταν ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, ναι. Αυτός το πιστώνεται, ρε φίλε. Καλά, ναι. Τελείωσε. Όπως είπα πριν, ότι πιστώνεται την επιμονή του για τον Ματέο Γκαρσία. Όταν ο Ερέρα δεν τον ήθελε. Και για τον Παντελίδη. Ναι. Και για τον Παντελίδη στο μάτς με την Τζάμπη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εκείνο, βέβαια. Λίπρο. Ήταν καταλυτική. Εκείνο πιστώνεται περισσότερο παρά για τον. Και για το Ματέο Γκαρσία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν πήγε τίποτα το αίσθημα Ματέο Γκαρσία. Ναι. Πήρε, πήρε 10 γκολ, πήρε έναν ποιοτικό εξτρέμ την περσινή σεζόν. Ρε, εντάξει, ένα καλό παίκτη. Δεν πήρε ενώ ρε παιδί μου χρηματικά. Α, χρηματικά όχι, εντάξει, δεν είχε κάτι. Αγωνιστικά πήρε πράγματα. Ναι. Και περίμενα μέχρι τι 15 Αυγούστου για να μην έρθει. Ναι, ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ναι, με καλή όλη αυτή η παίκτες, οι έμπειροι, οι φτασμένοι και οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να βρεις και πίστες για να πάρεις και να πουλήσεις. Δηλαδή όταν ο Κόκκι έρθε με 15 χιλιάρικα, έτσι, και εσύ μπορούσες τότε στο πίξ σου να το πουλήσεις και 4 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούσες. Σίγουρα. Τι όλα. Δεν μπορούσες. Μπορούσες. Άσα που έκανες το έγκλημα και δεν τους πουλήσαμε όλους αυτούς. Καλά εννοείται. Γιατί άμα τους πουλούσαμε θα είχαμε, θα που περνούσαμε. Έτσι επί κάθε στιγμή μέσα σε μια σεζόν να ψάχνεις να βρεις και έναν δύο Κόκκι ή έναν δύο Νάτσο. Υπήρξαν τις περιπτώσεις οι οποίες όμως δεν προχώρησαν. Δεν ξέρω αν υπήρχαν ή όχι. Mm. Απλά να βρεις και αυτούς για να μπορέσεις και να πουλήσεις και να έχεις όταν τη στιγμή που έχεις πικ οικονομικό, έτσι. Mm. Αν δεν έχεις πικ οικονομικό, τότε ναι, να πάω να πάρω και τον οποιοδήποτε. Να πάρω 10 ή τέγε. Mm. Κατάλαβες. Αλλά πρέπει να βρεις και ανθρώπους που να σε βοηθήσουν. Και να τα λέω και το όνομά τους, στη Λατινική Αμερική δεν είχε άκρα. Γιατί όλοι από εκεί ψωνίζουν φθηνούς και καλούς. Όλη η Ευρώπη. Στην Ευρώπη και αυτά εδώ είχε άκρες. Βόρεια Ευρώπη και οτιδήποτε άλλο. Στη Λατινική Αμερική δεν είχε άκρες να βρούμε φθηνούς και καλούς παίκτες. Τι να το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτό το. Δεν λέω ότι έφυγε για αυτό. Εγώ κρατώμαι και λέω ότι έφυγε προσωπικούς λόγους. Έτσι μας είπε, αυτό έχω. Αυτό πιστεύω και αυτό λέω ότι είναι. Έτσι είμαι και η Παϊάρης, έτσι είμαι και ο ίδιος. Οπότε πιστεύω και τον έναν και τον άλλον. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Μας πιάσανε. Δεν μας πιάσανε, ξέρω. Όχι ακόμα. Όχι, δεν έχουμε ξεκίνησε το πρωτάθλημα ακόμα. Να σου πω, ολοκλήρωση μετά από το ποδοσφαίρου. Να μου πεις. Ολοκλήρωση μετά από το ποδοσφαίρου. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι επειδή, άλλο. Επειδή είσαι από τους παλιούς που γνωρίζω και προσωπικά κιόλας στο παδικό κίνημα, θέλω εσύ να μου πεις 2-3 κουβέντες για τον Κουκ. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Δύο κουβέντες δεν μπορώ να σου πω. Πες μου... Η σημαία του Άρη. Επειδή εσύ, τον είχε ζήσει εγώ, πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Πώς δεν μπορεί να είχα ζήσει η γειτονιά και εγώ ξέρω. Πάχε, εντάξει, δεν το συζητάω. Ο Κούκ ήταν τερματοφύλακας, το ξέρεις. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Καλός τερματοφύλακας. Ναι. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Ναι. Έπαιζε στη Δόξα Παπάφη, έπαιζε στο Ποστήρα. Στο Ποστήρα παίζαμε και μαζί, βασικά. Κάναμε προπονήσεις. Έπαιζε στο Ποστήρα, φιλαράκι μου. Τι θέση ήσουν. Ναι. Τερματοφύλακας, όχι αυτός. Και εσύ τερματοφύλακας. Ναι. Έλα, γι' αυτό δεν βρίσκει τον Κουέφε για τον γκολ. Άπαλοι όλοι. Άπαλοι όλοι. Το Κουέφε για τον γκολ. Όταν τον κρατάει ο Δελιζής μέσα τον άλλο με offside. Ναι. Εντάξει. Ήταν πολύ καλός θεματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας.
Και λες, οπαδικές ιστορίες είναι εκατομμύρια. Ναι. Μπορείς να πεις. Εντάξει, ήταν η οπαδική μας σημαία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς, μην το θεωρείς μυριοσυλία, πώς είναι ο Γκάλες η σημαία του συλλόγου μας. Ναι, αυτό ήταν η σημαία του οπαδικού κινήματος, ναι. Ήταν από μία από τις σημαίες και νομίζω και η τελευταία... Και του πολύ ρομαντικού, θα λέγαμε, old school οπαδικού κινήματος, Στέλιο, το οποίο το είχες ζήσει και εσύ. Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, ναι. Τώρα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Τώρα είναι θανατηφόρα επικίνδυνα. Τότε πλακωνόσασταν και το βράδυ βγαίνετε για καφέ, τότε, για ποτό. Ναι, εντάξει, τότε με το χέρι ήταν ότι ήταν. Και ναι. Μάτωνε, σε μάτωνε και σταματούσε εκεί πέρα η κατάσταση. Ναι. Δεν είχε... Υπήρχε σεβασμός, ήταν αλλιώς. Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, μίσος. Ναι. Και πολύ μεγαλύτερο, έτσι μπορώ να το πω. Και πολύ μεγαλύτερο, για να μην είναι στο βασίλειο μας. Γιατί τώρα και εμείς είχαμε παίξει και πέσαμε και πάνω στο μπάσκετ. Κρινόταν πρωταθλήματα και κύπελα, έτσι. Ναι, ναι. Και μιλάμε για μη κύπελα μισά-μισά, για χίλια δυο καταστάσεις. Και πολύ πιο περισσότερο ξύλο να σου το δώσω να καταλάβεις έτσι. Ναι. Και σε καθημερινή βάση και σε άσχετες καταστάσεις που να παίζει με ραντεβού μετά από άσχετα μάτς, έτσι. Αλλά ήταν ξύλο, δηλαδή χέρι-χέρι, όπως κερδίσει. Μέχρι εκεί δεν πήγαινε παραπάνω. Ναι. Τέλος πάντων, μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια και κυρίως μεγάλη απώλεια για εμάς τους 40-45 αυτά. Μεγάλη απώλεια. Εγώ αυτό που έλεγα απώλεια χθες... Απώλεια που δεν σβήνει εύκολα. Εγώ αυτό που έλεγα χθες και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ που τον είχες ζήσει κιόλας πολύ, ότι η κληρονομιά του και η συνέχεια του είναι τα παιδιά τα οποία έχει γαλοχήσει αυτός, έτσι. Αυτοί δηλαδή, σε αυτούς πέφτει το βάρος και το φορτίο τώρα. Κοίταξε, επειδή είμαστε εμείς αυτοί. Ναι. Δηλαδή είμαστε ένα δεκαετία λίγο μικρότερο από αυτόν. Άντε, ασχολήσου. Όχι. έχουμε φύγει και εμείς. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι είχαν περάσει τα τελευταία χρόνια από τα χέρια του και παιδιά, έτσι, ας πούμε, οι νέες γενιές, ας πούμε. Πιο νέες γενιές από τη δική σου. Αν ακολουθήσουν την ανιδιοτελή αγάπη που είχε, γιατί είχε ανιδιοτελή αγάπη με χαϊδία. Ναι, ναι. Θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γενικά. Ναι. Δεν ήταν αυτή τη γενιά ο Νίκος, δηλαδή ήταν... Ήταν ο παδός. Δεν ήταν ο παδός, παύλα και κάτι ακόμα. Έχει τεράστια διαφορά από αυτό που σου λέω. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Και είχαμε και πολλές, πώς το λένε, δεν γούσταρε και πολλά πράγματα που έβλεπε. Πάρα πολλά πράγματα δεν γούσταρε που έβλεπε. Ναι. Ας άλλοτε μιλούσε, άλλοτε δεν μιλούσε. Αλλά ήταν η έννοια του Άρης πάνω απ' όλα, ναι, ήταν ο συγκεκριμένος, δηλαδή ποιο Θεμαντόπουλος τώρα είναι και ποιος Χαριστίδης και ποιοι όλοι αυτοί εδώ τώρα, ο Άρης είναι πάνω απ' όλους μας. Ναι. Αυτό κατάφερε να μας περάσει εμάς. Ναι. Ότι δεν θα κοιτάξουμε, δεν θα κλάψουμε για αυτόν που φεύγει, δηλαδή για ποιον οδηποτε. Ο Άρης είναι πάνω απ' όλους μας. Αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και να μην τώρα ασχολούμαστε στο Facebook έφυγε, δεν έφυγε και γιατί έφυγε και να ψάχνουμε δράκους στα παραμύθια αυτά γιατί έφυγε και δεν έφυγε. Έφυγε, καλό το ταξίδι, καλό να πάει αυτό που φεύγει από την ομάδα. Ο οποιοσδήποτε είναι αυτός. Ακόμα και ο Καρυπίδης, έτσι, που είναι τώρα ο μεγαλομέτοχος. Δηλαδή, γεια σου ρε φίλε. Εγώ είμαι το 14. Εσύ θα είσαι 3, 5, 7 χρόνια. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι όμως. Καταλάβες. Ναι. Και οποιοσδήποτε φεύγει, δηλαδή, οποιοσδήποτε είναι αυτός ή ο παδός ή φύλαχνος, να φεύγει από τη ζωή, αλλά συνεχίζει. Συνεχίζει. Ήταν μια γενιά ανθρώπων, ο Μπρούνο, ο Μαξ, μια γενιά ανθρώπων που βλέπανε πολύ διαφορετικά την έννοια και το τι σημαίνει Άρης. Και ο παδισμός γενικότερα. Ναι, εντάξει, ο Άρης είναι τρόπος ζωής. Ναι. Τρόπος να ζεις, τρόπος ζωής. Αυτό είναι ο Άρης. Πρέπει να ζεις με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και όποιος δεν μπορεί να το καταφέρει, ας μην ασχολείται, ρε παιδί μου. Πραγματικά όμως. Ας μην ασχολείται. Ας πηγαίνει στο γήπεδο να χειροκροτάει και να τελείωσε. Αλλά άμα θα λέγεις ο παθός και να αγαπάς τον Άρη, είναι ο Άρης τρόπος ζωής. Και ο Άρης είναι πάνω από όλους. Από όλους μας.
και απ' όλα. Τίποτα άλλο. Αυτά. Έγινε, Στέλιο, για τον μπάσκετ λίγο, ναι, να μιλήσουμε. Για τον μπάσκετ έχουμε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε και μια ακόμα γραμμή γι' αυτό. Όχι, όχι, για τον μπάσκετ γενικά να κάνουμε και μια ακόμα παραπάνω. Γιατί... Να κάνουμε, να κάνουμε. Φλαγάμα, βλέπεις ο ποδόσφαιρο, δεν τα προλαβαίνουμε. Να σε καλά, Στέλιο. Άντε, bye, bye. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Νίκο. Γεια σου, κύριε Θανάση. Ένα είναι ένα δώρο στις απόψεις του κύριου Στέλιο. Δηλαδή. Λέω ότι είπες είναι ένα. Εγκρίνω και από αυτό που λέγαμε. Για το προηγούμενο θέμα. Ναι. Σειρά μου ήταν, εντάξει. Χρόνια ταξίδια και σημαζεύεται. Τον είχε ζήσει και εσύ πολύ έντονα. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιες τέτοιες στιγμές, φεύγοντας κάτι τέτοιοι άνθρωποι, σε αυτή την ηλικία λες τι έγινε στη σειρά μας τώρα. Δυστυχώς. Ναι. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα που πολλές φορές μιλάω γι' αυτό και όταν θα τη δεις την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε θα γίνεσαι και καλύτερο. Ναι. Και πρέπει να γίνεσαι καλύτερο. Τώρα, σχετικά με το θέμα που ήταν ξαφνικό, σήμερα ήτανε, αύριο δεν θα είναι, θα είναι κάποιος άλλος και σου είπε το βασίλειο. Όντως ήταν ξαφνικό, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που κατάλαβα εγώ πόσο ισχυροί εγωισμοί, προσωπικότητες είναι οι δύο ήταν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί ένα χρόνο ζήσανε μαζί οι δύο, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι προσωπικοί λόγοι που λέει ο ένας, έτσι, αυτό κατάλαβα εγώ. Αν και έχω μέσα στο μυαλό μου ότι η όλη ιστορία, επειδή διάβασα ρεπορτάζ από την ΑΕΚ της ομάδος, ότι μπορεί ναι. Θα το δείξει η πορεία. Εγώ διάβασα. Θανάση, Θανάση. Ναι. Α, όχι, τώρα, ναι, τώρα σε ακούω καλά, εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε αν θα, αν θα βγει έτσι ή αν θα βγει κάπως αλλιώς. Ναι. Να θυμίσω όμως τους Έλληνες οπαδούς της ομάδας μας το Γενάρη, μάλλον τον Δεκέμβρη, μετά από εκείνο το πατατράκ με Πανετολικό και Εργοτέλη, που πέφτανε τα στούντιο και τη λέγαμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Να στα υπενθυμίσω. Να σε υπενθυμίσω δε μετά το Ματσουλαμία, παράλογο που κέρδισε η ομάδα και εκείνη την εβδομάδα λέγει ο κόσμος ο Έλληνας. Μετά το Μάση με το Λεβαδιακό. Βεβαίως. Ναι. Και μετά η όλη η πορεία, πώς άλλαξε αυτά που έγινε. Ναι. Είναι το, το ιδίωμα και το πώς βλέπουν τα πράγματα κάποιοι. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή έγινε μια κίνηση η οποία δεν έπαιξε, ας πούμε, στις 5 Γενάρη, αλλά έπαιξε στις 25 Γενάρη, παραδείγματος χάρη, να το βομβαρδίσουμε, γιατί πρέπει να είναι... Τέλος πάντων, εντάξει, stop, πώς τα βλέπει ο καθένας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έκανε μια δουλειά, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα πάμε παρακάτω, γιατί άκουσα κάτι και με έκανε εντύπωση. Λίγο θα το σχολιάσω. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο χαμογέλασα και λέω, ρε γαμώτο, γιατί να το κάνουν έτσι. Ότι τι. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ σχετικά με την κάρτα φιλάθλου. Α, ναι, θα τη διαβάσω και συνέχεια κιόλας, ναι. Ναι. Για μένα είναι μια... Οι περισσότεροι θα εφνιδιαστούν, θα αναστατωθούν, θα. Η ουσία είναι ότι θα αποτρέπει κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν πιο νωρίς να παίρνουν το εισιτήριό τους, γιατί αν θα πας Τρίτη Τετάρτη θα σου λέει, ας πούμε, η μπουτίκ πήγαινε να πάρεις την κάρτα φιλάθλου για να μπορείς να παίρνεις εισιτήρια όλη τη σεζόν. Αλλά στην ουσία μπορεί να μας απαντήσει κάποιος, όταν πηγαίνεις στα εκδοτήρια και παίρνεις το εισιτήριό σου, αν έχει την κάρτα φιλάθλου. Όχι. Γιατί εκεί ούτε κάρτα συζητάνε, ούτε άμκα συζητάνε, ούτε τίποτα συζητάνε. Ναι. Δείγμα ότι στη χώρα είμαστε, γενικά δεν είμαστε μόνο εμείς, παντού είναι έτσι. Ναι. Η χώρα είναι ό,τι να είναι. Εγώ πάντως θα έλεγα, δηλαδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, πες ότι δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω κάρτα διαρκείας, θα πήγαινα κανένα δύο ώρες πριν,
θα έπαιρνα το εισιτήριό μου από το εκδοτήριο και θα απέφευγα όλη αυτή την ταλαιπωρία, σε εισαγωγικών ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως θα πω ότι αυτός που σκέφτεται και θα αντιδράσει με αυτό, θα πω ότι ο σύλλογος έχει ανάγκη, ο ερασιτέχνης σύλλογος, και τα 10 ευρώ. Το να δώσεις μια φορά το χρόνο 10 ευρώ στο σύλλογο δεν είναι και τίποτα. Δεν είναι κακό. Και τίποτα, όχι. Μπράβο. Από την άλλη όμως, επειδή έχουμε την ελληνική νοοτροπία και είμαστε Έλληνες και όλα τα βάζουμε μέσα από το οικονομικό μας κομμάτι, γιατί εκείνο, γιατί άλλωστε μεγαλώσαμε, ρε παιδί μου, και μικρά παιδιά που ήμασταν με το τζάμπα, να πούμε τζάμπα, και πάντα προσπαθούσαμε με το τζάμπα. Ένας λαός που πάντα προσπαθεί να κάνει δουλειές με το τζάμπα, πώς να έχει διαφορετική νοοτροπία μεγαλώνοντας. Είναι και αυτό, κύριε Νίκο μου. Ναι, κύριε Θανάση μου, έχετε δίκιο. Μπράβο. Α, και κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο, βεβαίως. Ναι, και να ζητήσω συγγνώμη στο εδώ που περιμένει. Δεν περιμένει κάποιος, μια χαρά. Θα σου το πω τώρα για να μην το λες όλη τη χρονιά. Πες το. Το πέναλτι που πήρες εκτές. Ναι, εκτές. Ακόμα και να το έπαιρνε η δικιά μου ομάδα, ναι, και σου μιλάω πολύ σοβαρά, όλα αυτά τα πέναλτι, είτε είναι Άρης, είτε είναι Λίβερπουλ, είτε είναι Μπάγερ, είτε είναι Μπαρτσελόνα, είναι πέναλτι που ο επιθετικός πάει πανέξυπνα, μα πανέξυπνα, επάνω στον αντίπολο, ο οποίος προσπαθεί να τον αποφύγει, πέφτει κάτω για να ακούσει τη χαζομάρα την ελληνική. Πού μου την είπε και ο γιος μου που είναι νεότερος. Το κέρδισε μόνος του. Λοιπόν, μπαμπά, υπάρχει επαφή, του λέω, αγόρι μου, όταν παίζεις ποδόσφαιρο, ναι, πας εκεί για να λες ότι έχεις επαφή. Πας και πέφτεις πάνω στον άλλον, πέφτεις κάτω και ο γραφικός, ο διαιτητής σου δίνει πέναλτι, ο οποιοσδήποτε γραφικός σε οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Δεν είναι πέναλτι αυτά. Αυτά είναι κοροϊδία του επιθετικού, αλλά δυστυχώς στην εποχή που ζούμε μας μάθανε για την επαφή. Επαφές, παιδιά, στο μπάσκετ σφυρίζονται φάλο, όχι στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, προσωπική γνώμη εξέφρασα. Μάλιστα. Να το ξέρεις, άμα θα γίνει κάτι, μη μου πεις ότι πήρες, γιατί έχω πάρει και εγώ και σαν Άρης έχουμε πάρει τέτοιο πέναλτι, ναι, και σαν άλλη ομάδα έχει πάρει τέτοιο πέναλτι. Και γενικά όλοι οι επιθετικοί ανά τον πλανήτη προσπαθούν να πάρουν τέτοια πέναλτι. Απλά τα λέω για... σε προλαβαίνω, γιατί θα μου τα πεις. Και πάλι, ναι, να σου πω και κάτι έτσι τελευταίο, να κάνουμε και μια εκπομπή για τον μπάσκετ. Όχι τώρα, μπορούμε να την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα ή τις μέρες που δεν θα έχει ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μετά στη διακοπή για τις εθνικές, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία, όχι ότι δεν θα ασχοληθούμε μέχρι τότε με τον μπάσκετ εφόσον προκύψει κάτι, ναι, αλλά τότε νομίζω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να δώσουμε λίγο περισσότερη βάση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και να σου πω και κάτι, γιατί ακούω όλη μέρα ραδιόφωνα. Ο μοναδικός κόσμος που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο άθλημα είναι ο δικός μας. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι δεν αξίζουν οι άλλοι σύλλογοι που έχουν τέτοιο τμήμα μπάσκετ να κερδίζουν τον Άρη, βρε αδερφέ, και να χαίρονται που κερδίσανε τον Άρη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, σε λέω. Ούτε ασχολούνται. Ναι. Ούτε ασχολούνται. Εμείς που το στηρίζουμε το άθλημα, δυστυχώς έχουμε πίκρες από ένα άθλημα που μας έδωσε τόσες χαρές. Πάντως, να πω και τη γραφικότητά μου και να τελειώνω. Εγώ δεν ανησυχώ για το συγκεκριμένο άθλημα. Τέλος πάντων. Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Πάμε παρακάτω. Ας μιλήσει και κάποιος άλλος. Βάλει καμιά διαφήμιση. Θα πάρει κανένα φράγκο να βγάλει τα προς το ζήν και εσύ. Άναγε σου. Και θα τα πούμε, κύριε. Γεια σου, κύριε Θανάση μου. Να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Γιαννόπουλο Σέρβις μαζί μας, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι. Το φορτηγό σας στον Γιαννόπουλο για να σας αλλάξει σούστες, αερόφους, καμορτισέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές από τον Γιαννόπουλο. Τηλέφωνο 2310-751-933. Όπως επίσης μην ξεχνάτε ότι την ενημέρωση για την προετοιμασία του Άρη τη στηρίζει το Πεύκη Deluxe Residences του ομίλου εταιριών Καραμανλής. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου υπάρχει αυτό που ονειρεύεστε, με ευρύχωρα νεόδημητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view, παρακαλώ. Τηλέφωνο 237-40-622-22 ή pevkideluxeresidences.com, διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι και με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-287 και 3-8. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς. Ναι, ο Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Δεν θα έπαιρνα, αλλά άκουσα κάποιον εκεί.
που πήρε προηγουμένως, ναι, και δεν τον έβαλε στη θέση του. Όσον αφορά που είπε ποιος Καρυπίδης και ποιος αυτός, έπρεπε να τον πεις. Δεν το... Ο Καρυπίδης δεν... αυτός δεν... που πήρε την ομάδα με ένα χωράφι γήπεδο, δεν το είπε... τον Ταμαρλή, άκουδο, δεν το είπε το με τον τρόπο που κατάλαβες. Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι οποιοδήποτε όχι, δεν ναι, είναι πάνω από τον Άρη. Κανένας δεν είναι πάνω από τον Άρη. Όχι, φίλε. Τον Καρυπίδη δεν έπρεπε να πει όμως. Ο Καρυπίδης, ρε φίλε, είναι πάνω από τον Άρη. Γιατί ο Καρυπίδης, αν θα φύγει, θα έρθουν τα φαντάσματα του παρελθόντος πάλι. Μα δεν είπε κανένας για τον Καρυπίδη κάτι θέλω κακό. Να λέτε στο ράδιο, μα δε... Νίκο. Μα αυτά για τον Καρυπίδη. Αυτό εδώ τις απαντήσεις, Γιώργο. Γιατί αυτοί βρίσκουν φως και μπαίνουν. Γιώργο, για τον Γιώργο, περίμενε λίγο. Περίμενε. Παρεξήγησε το Στέλιο. Με αυτό όχι, που είπε. Δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε έχω άλλο και, έχει, και έχει, δεν αφισβητεί τον Καρυπίδη. Εντάξει, ο Καρυπίδης εννοείται ότι έχει πάρει την ομάδα την Γάμα Εθνική και την έχει βγάλει στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που θέλει να πει. Ότι... ξέρεις που ήταν. Καν... ξέρω, ήταν Γιώργο, εκεί ήμουν. Γιώργο, όλα, Άρης, δεν ξέρω ήταν που τότε. Ήταν. Πού τον αφήσαμε. Ο Άρης είναι πάνω από το οποιοδήποτε πρόσωπο. Εγώ συμφωνώ. Αφού μετρηθήκαμε λίγοι, ρε παιδιά. 22.000 διαρκείας έχουν οι άλλοι. Ο Άρης είναι πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο. Πού είναι ο λαός ο περήφανος και πάνω απ' όλα ο Άρης. Πού είναι τόσο αυτός ο Αργιανός. Εντάξει, τα διαρκεία σας είναι η αλήθεια ότι δεν έχω πάει τόσο καλό στα θέματα. Ναι, να έχει άλλος 22.000 και θέλουμε εμείς να πάμε τέταρτη αγωνιστική. Να κάνουμε τι, ρε παιδιά. Όχι γκρίνια, παιδιά. Όχι γκρίνια. Δεν θέλω γκρίνια. Αυτό δεν θέλω. Αυτή την γκρίνια δεν θέλω. Ίσα ίσα, ρε Νίκο. Μα δεν γκρίνιαξε κανένας πριν. Πώς θα σου λέει πάνω απ' όλα κάτι πίσω. Αυτό δηλαδή, δεν είναι γκρίνια. Αυτό να ανοίξει είναι... τον δρόμο να έρθουν τα φαντάσματα. Ποιος είπε κάτι. Αυτό περιμένουν. Γιώργο, μην παρερμηνεύεις τα λόγια αυτού που μίλησε νωρίτερα. Δεν πρέπει να λέει. Έναν άνθρωπο βρήκαμε να στηρίξει την ομάδα, την έκανε σωστή. Ομαδάρα έχουμε, ομαδάρα. Άκουσε με λίγο. Ένας άνθρωπος με 200 εκατομμύρια ευρώ να έρθει αυτή τη στιγμή πάνω από τον Άρη δεν θα είναι. Δεν είναι αυτό, δεν σημαίνει. Εντάξει, Άργεν είμαστε, αλλά μην τον κάνει, τον πληγώνει. Μα δεν πλήγωσε τον Καρυπίδη. Δεν πλήγωσε τον Καρυπίδη, το πήρε λάθος εσύ. Εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό, αλλά θέλω να σου πω, έχουμε πολύ καλή ομάδα, ρε Νίκο. Ομαδάρα είναι άλλη πρώτη 5 χρόνια πρωταθλήτρια εκεί στην αυτή. Ήρθε 25 παιχνίδια, 23 πώ. Ήρθε εδώ και του διαλύσαμε, δεν υπήρχαν. Τέτοια ομάδα έχουμε. Πολύ καλή. Θέλει βοήθεια η ομάδα. Είναι και δες, το έλεγα πάντα, ότι τι Άρη θα έχουμε είναι αναλόγως στα διαρκείες. Αν έπαιρνε διαρκείες θα έκανε καλύτερες μεταγραφές. Ναι. Και τώρα να σου πω και κάτι για αγωνιστικό, ας πούμε, που έπαιξε ναι, τέλεια ο Παντελίδης. Απλώς στο τέλος, αφού το έκανε στο 3-0, πώς μας βρήκαν πίσω άδειος, δε Νίκο. Πώς μας βρήκαν, έργα. Αυτό δεν μπορώ να χωνέψω ακόμη. Η πρόκριση δηλαδή, χάθηκε περίμενε, στην... αφού το έκανε στο 3-0 το Ρημαδένιο και δεν έχει. Άστο να πάει, να παίξει οργανωμένα μπροστά να βγεις. Η πρόκριση γιατί χάθηκε να μας στην Νορβηγία. Με τον, η πρόκριση χάθηκε στην Νορβηγία. Και ο Δελιζής μια χαρά ήταν την περασμένη. Ναι, ρε παιδί, όχι, γιατί να βρεθεί μόνος του το παιδί. Έπρεπε οργανωμένο να έρθουμε πίσω, να είχαμε κλειστεί πίσω. Έγινε. Κάς πήγαινε στα πέναλτι. Έγινε. Έτσι είναι. Έγινε. Άντε, όλα για την Αριανάρα, άντε. Να σε καλά. Ο επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να φύγει ο Καρυπίδης, αλλά να έρθει ένας διευθυντής που θα μας δώσει όραμα και για ένα καλύτερο αύριο. Πειράζει. Όχι. Μόνο αυτός. Δεν θέλω να ξανάρθουν προηγούμενοι. Όχι. Εγώ θέλω μία συνέχεια. Καλά, εννοείται. Πάντα πρέπει να κοιτάς μπροστά και όχι πίσω. Ακριβώς. Με τον Καρυπίδη δεν το φέραμε. Ήρθε από μόνος του γιατί κάποιος τον έφερε. Ναι. Και ξαφνικά μας αγάπησε. Γιατί διαβάζω και κάτι, διαβάζω και κάτι ονόματα του παρελθόντος στα social media κτλ. Σας παρακαλώ, δηλαδή, για το Θεό. Α, εντάξει, έχουμε ξεφύγει. Ναι. Τώρα, έχουμε ξεφύγει πραγματικά. Ο κύριος Διαμαντόπουλος να πάει στο καλό, στην ευχή της Παναγίας. Εννοείται. Για μένα έδειξε ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, μίλησε λίγες φορές. Με λάθη, αλλά όπως είπες και πολύ πιο σωστά πριν, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Εννοείται αυτό. Και μ' άρεσε ότι ήταν χαμηλών τόνων και δεν μιλούσε όπως μας μιλούσε ο κύριος Μηροφορίδης όταν έβγαινε και μας μιλούσε και μας κουνούσε επιδεικτικά το δάχτυλο. Θέλω λοιπόν, εύχομαι ο κύριος Καρυπίδης να βρει σύντομα ένα τεχνικό διευθυντή. Να βρει σύντομα ένα τεχνικό διευθυντή που θα τα πάνε πολύ καλά. Δεν ναι, ξέρω, δεν έμαθα πώς ήταν μεταξύ τους. Φαντάζομαι όμως. Αλλά που θα τα πάνε καλά και θα βάλουν ένα πραγματικό σχέδιο για την ομάδα. Γιατί ο κύριος Διαμαντόπουλος μπορεί να ήθελε να φύγει από τον Μάιο, αλλά βγήκε σε μια συνέντευξη που έδωσε ΣΑΦ και μίλησε ότι του χρόνου ο Άρης θέλει να παίζει 4-3-3 και ανέλησε ένα πλάνο.
Αυτό το πλάνο, φίλε μου κύριε Διαμαντόπουλε, τώρα πάει στο καλό, στην ευχή της Παναγίας. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι πήγε πρωτού φύγε. Να ξέρεις, γιατί με το 4-3-3, μετά ειδικά μετά το μάτσι Μόλντε, δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε φέτος. Ναι, λέω τώρα, εντάξει, γιατί βγήκε και έκανε μια συνέντευξη, το οποίο εντάξει, τέλος πάντων, για μένα λάθος την έκανε τη στιγμή που αν υπήρχε θέμα ότι θα φύγεις, μη βγαίνεις και μη λες τίποτα. Ναι. Λοιπόν, μακάρι να βρει σύντομα τεχνικό διευθυντή, ναι, και μακάρι να βρει τεχνικό διευθυντή που θα μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Όχι ένα βήμα πίσω, ναι, και ούτε να αλλάξουμε αυτό το οποίο ήδη μέχρι στιγμής πολύ πετυχημένα για τα δεδομένα του Άρη μας και πολύ όμορφα έχει ξεκινήσει. Ναι. Μην μας πάει πίσω και μην μας φέρει κάτι το οποίο θα το αλλάξουμε εντελώς. Ναι. Αυτά. Ωραία. Καλησπέρα. Και ένα μεγάλο μπράβο στο παλικάρι που μίλησε για τον Κουκ και ναι, για όλη εκείνη την εποχή. Εκείνος είναι ο Άρης που αγαπήσαμε οπαδικά, τουλάχιστον εγώ, αλλά και πολλοί άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Και εκείνο τον Άρη μόνο σκεφτόμαστε, γιατί αυτόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν, αυτά τα παιδιά ήταν το πάνω απ' όλα Άρη. Και μέσα στα παιδιά που είπε, εγώ θα πω και τον Τιτίλη για πιο, για να συμπληρώσω λίγο την όλη ιστορία. Ναι. Αυτά. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου φίλε Παπαδόπουλε. Κύριε Μάκη, τι κάνετε? Νίκο μας, καλό παιδί. Λοιπόν, μόνος σου σήμερα πάλι σ' άφησε ο Χρυσάνθος. Επιστρέφει από Δευτέρα. Καλά κάνει. Λοιπόν, δεν σε πήρα για να πούμε για το παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης. Ναι. Ειλικρινά, πανηγύρισα πάρα πολύ στο τρίτο γκολ. Δεν ήμουν εδώ όμως για να είμαι στο γήπεδο. Είμαστε με μεγάλη παρέα και το βλέπουμε σε τηλεόραση. Mm-hmm. Εκτός Θεσσαλονίκης. Πίστεψα να την πάρω την πρόκληση, το πίστεψα μετά το 2-0 και την εμφάνιση ποτέ της ομάδος μετά το 20 λεπτό. Όλοι το πίστεψαν. Ναι, το πίστεψα πάρα πολύ. Από εκεί πέρα δεν έχω παράπονο από την ομάδα, ειλικρινά έφυγα με... Όταν φύγαμε από εκεί το είδα και με φίλους παοξίδες και πάθαν πλάκα με την εμφόδοση του Άρη. Αντίχω, σωστή φίλη μου, μου είπανε Μάκη, έχετε πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή η ομάδα έπαιξε καταπληκτικά. Απλά είχαμε την ατυχία να χάσουμε κάποιες ευκαιρίες για να το καθαρίσουμε λίγο μπροστά το παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη η ομάδα. Δεν θα πω για παίκτες που λίγο δεν πήγαν καλά, δεν έχει σημασία. Αυτός όμως που είναι η ψυχή, και δεν το λέω τώρα, ειλικρινά σου μιλάω, μας έκανε φοβερή εντύπωση, είναι η ελληνική ψυχή του Δελιζής. Είναι απίστευτο το παιδί αυτό. Ήταν, πραγματικά, ναι, το λέω, Νίκο. Ήταν συγκινητικός ο Δελιζής. Δεν είναι μόνο συγκινητικός, Νίκο, είναι απίστευτος. Αν το ξαναδείς το παιχνίδι που το έχεις, τι φαντάζομαι. Χτυπημένος με τι δύναμη έπεφτε πάνω στην μπάλα, στην κεφαλιά, στα ύψη, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έχει αυτοθυσία. Είναι τα πάντα μες στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν ξέρω, ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτό το παιδί. Βέβαια το κάνουν όλα. Ελληνική ψυχή, τα λέμε όλα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω το εξής τώρα και μάλιστα για τον Γκαρυπίδη που λέγατε. Βεβαίως είναι ό,τι καλύτερο το να έρθει κάποιος και πιο δυνατός οικονομικά. Μέχρι στιγμής όμως... Μην ξεφεύγει η κουβέντα. Τώρα αυτό το πράγμα με τον Καρπίδη και τον έχει κάποιος να τόσο οικονομικά... Όχι, δεν το λέω, επειδή το είπανε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή το είπανε αναφέρομαι. Εγώ θέλω να πάμε έτσι, έχει κάνει μια καλή ομάδα. Από εκεί πέρα, αν να γίνει κάτι αλλαγή, να γίνει με πιο εύρωστο, με πιο κάποιον οικονομικά πιο ανώτερο. Αυτό. Τώρα για τον φίλο μας τον αθλητικό διευθυντή. Ναι. Ειλικρινά, Νίκο μου, στεναχωρέθηκα. Γιατί θεωρώ ότι ήταν πετυχημένη η χρονιά του στον Άρη. Έκανε πολύ καλές επιλογές παικτών, γιατί νομίζω ότι αυτός κατά γενική ομολογία έφερε παίκτες. Για φέτος μιλάμε τώρα. Για φέτος, ναι. Για φέτος. Δεν ξέρω, και πέρσι είχε φέρει κάποιους παίκτες όμως προς επιλογή δική τους. Από ό,τι ξέρω, εσύ το έχεις πει κιόλας, δεν ξέρω. Πέρα του Γκαρσία έχει φέρει κάποιους άλλους, δεν είναι έτσι? Τον Γκαρσία ο Άρης τον είχε εντοπίσει πριν έρθει ο Διαμαντόπουλος πέρσι. Α, εντάξει, οκ, δεν το ήξερα αυτό. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι είχατε πει και σε κάποιες εκπομπές ότι η πώληση του κάποιων παιχτών είναι και δικό του έργο, που πήραμε κάποια λεφτά από τον Άρη, το από τους παίχτες. Του Μαύρα το χειρίστηκε πολύ καλά, μπράβο. Ήταν πάρα πολύ, όπως δεν όλοι μιλούσε πολύ στα, δηλαδή να κάνει ιστορίες, συνεντεύξεις και αυτά. Εγώ το θεωρώ πετυχημένο το έργο του μέχρι στιγμής στον Άρη. Έκανε, σου λέω, και καλές κινήσεις. Και μετά λάθη του. Έκανε και λάθη. Δηλαδή θα σου πω. Όλοι κάνουμε λάθη. Ναι, δηλαδή θα σου πω κάτι. Ο Μπάσα δεν του βγήκε.
Είναι καλός παίκτης. Ο Μπασά και τα μάτια του βγήκε. Ο Μαύρα δεν του βγήκε. Ναι. Ο Μπασά, εγώ θεωρώ ότι δεν του βγήκε. Όταν τον είδαμε να κάνει τα πρώτα φιλικά και τα πρώτα παιχνίδια, είπαμε ότι βρήκαμε παιχταρά. Θυμήσου το. Μετά συμπορία. Μπάσα, συμπορία λέω, είναι το όταν ήρθε ο Μαύρα. Μα εγώ δεν είπα ότι ο Μπασά είναι κακός παίκτης. Απλά δεν μπορούσε να τον έρθει ποτέ. Και τον αποθεώναμε για τον παιχταρά που φέρναμε. Απλά δεν έπιασε. Τι να κάνουμε. Ο Ντουάρτε δεν βγήκε. Ναι, είχε όνομα όμως, έτσι, ναι. Ήρθε σαν όνομα. Ναι. Ήρθε μεγάλο όνομα, βγήκε ο πρώτος παίκτης στη Γερμανία. Δεν ήταν ηχαίος παίκτης, απλά στον Άρη δεν έπαιξε. Λέγω μου, έτσι είναι. Καμιά φορά πας σε μια ομάδα, έρχεται το μεγαλύτερο όνομα και δεν σου παίζει μπάλα. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Εγώ λέω ότι πώς τον έφερε, με τι τιμή τον έφερε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φέραμε έναν παίκτη αξίας με πολύ χαμηλή τιμή στον Άρη και τον πούλησε. Πήραμε και κάποια χρήματα. Γλιτώσαμε και χρήματα. 50.000 ευρώ πήρε. Ναι. Ναι, γλιτώσαμε και τα χρήματα που τον φύλαμε για το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, το θεωρώ ένα πετυχημένο. Μακάρι να βρει ο Καρυπίδης έναν εξίσου καλύτερο, πολύ καλύτερο στη θέση αυτή. Ναι. Δεν ξέρω τι προέκυψε. Σίγουρα εσύ ξέρεις πολύ περισσότερα και καλά κάνεις δεν τα λες. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό πιστεύω ότι κάτι δεν τα βρήκανε. Κάπου δεν τα βρήκανε. Και έφυγε. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι δουλειές. Κάνουμε μια συμφωνία, δεν τα βρίσκουμε, φεύγουμε, γεια σας, είμαστε φίλοι και τελειώσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται ο επόμενος. Ο Άρης είναι ιδέα, δεν αλλάζει με τίποτα, όλοι αλλάζουμε. Οι παράγοντες, οι παίκτες, όπως είπες πολύ καλά οι πρόεδροι, έρχονται και παρέρχονται. Ο Άρης και εμείς οι φίλες είμαστε η ιδέα. Δεν αλλάζουμε ποτέ. Εμείς θα είμαστε πάντα Άρης. Ο Θεός του πολέμου, τίποτε άλλο. Έτσι, όλοι οι παίκτες, πρόεδροι, όπως το είπες πολύ σωστά, αλλάζουν. Όλοι σε έναν οργανισμό περαστική είναι. Εμείς θα είμαστε μόνοι μας στις κερκίδες και θα φωνάζουμε μέχρι να σβήσουμε το Άρης. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Νίκο μου. Να είσαι γερός. Να είσαι και καλά. Σε άκουσα, Νίκο μου, στα γκολ και σε χάρηκα, παλικάρι μου. Μπράβο. Ήταν έντονο. Ήταν έντονο και το τρίτο. Ναι. Έχεις δώσει ρεσιτάλ. Καλά, και στα. Την κόλαρα θα του Ματίγια, ρε φίλε. Ματίγια, φίλε, όταν είναι στην καλή μέρα και έχει τα καλά χτυπήματα. Νίκο μου, την κόλαρα. Και μου θύμισε πάρα πολύ, γιατί λόγω όφη κοιτούσα και ένα θέμα που έκανα για την εφημερίδα σήμερα. Ναι. Κοιτούσα το περσινό Άρης όφη 3-1, που το βάλε μπροστά στην 1 βέβαια. Είναι σχεδόν ίδιο γκολ. Έτσι, μπράβο. Και εκεί που καθόμασταν αυτό λέω είναι γκολ όπως το όφιλο. Ναι. Και φώναζε όλοι και εκεί βάλτε γκολ, βάλε γκολ. Και όταν σε άκουσα ας πούμε μετά έτσι, πω πολύ ωραία σύλλε λέω, απίστευτη χαρά είναι σας. Άστα να πάνε, ήταν πολύ... Εκεί να σου πω κάτι. Ναι, πες μου και θα σου πω. Συγγνώμη λίγο που σε διακόψα. Όχι. Και στο γκολ που φάγαμε, επίστεψα ειλικρινά σου μιλάω ότι αν θα βάζαμε γκολ νωρίς, αν έβαζε τον γκολ ο Γιουνές, ο Άρης θα προκρινόταν, θα βάζει και άλλο γκολ. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό που λες για τη μετάδοση της Πέμπτης, το έλεγα για την Παρασκευή. Το γήπεδο δεν παρασέρνει μόνο τον κόσμο τους παίχτες, παρασέρνει και εμάς πολλές φορές. Και όταν είσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, μια τέτοια ατμόσφαιρα, και πρόσεξε, ατμόσφαιρα που δεν έχει γκρίνια, αλλά έχει μόνο στήριξη, τραγούδι, φωνή, 90 λεπτά, σε παρασύρει και να θες να τα αποφύγεις, δεν μπορείς. Σε παρασύρει αυτή κάτι. Το Βικελίδης όταν είναι έτσι, χάνεσαι μέσα σε αυτή τη μαγεία που έχει. Έτσι. Ακόμα και ο σπίκερ του Κοσμοτέ. Καλά, Νίκο μου, χάρηκα. Να είσαι καλά, κύριε Μάκη μου. Να είσαι καιρός, αγόρι μου. Να είσαι καλά, φιλιά. Να είσαι καλά, φιλιά. Λοιπόν. Και δεν έχει παίξει ποτέ αυτή μετάδοση στον αέρα από τότε, να ξέρει. Δεν την έχω βάλει. Αλλά υπάρχει στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube φυσικά και όσοι θέλουν να την ακούσουν. Γιατί έχει αποκομίσει πολύ θετικά σχόλια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να φωνάζω έτσι και με τον Όφη για παράδειγμα, α πούμε, αλλά. Όχι. Είναι. Δεν λέει, είναι. Βασίλης Καβαδίας λέει ότι δεν λέει. Κάποιοι ζητήσανε βέβαια να το κάνουμε και σε. Οι περιγραφές να είναι έτσι σε όλα τα παιχνίδια, Βασίλη Καβαδία. Να έχουν την ίδια. Δηλαδή, η ένταση δηλαδή να είναι η ίδια σε όλα τα μάτς. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Εντάξει, και είναι και αυτό που είπα, ότι το Βικελίδης το γεμάτο δεν παρασύρει μόνο τον απλό κόσμο. Δεν παρασύρει μόνο τον ποδοσφαιριστή. Παρασύρει και τον δημοσιογράφο πάρα πολύ. Και ειδικά άμα ο δημοσιογράφος στηρίζει και αγαπάει τη συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει. Όπως έγινε την περασμένη Πέμπτη στη μετάδοση, ας πούμε. Εντάξει, παθιαστήκαμε λίγο παραπάνω και μπορεί να έρθει αποκλεισμός, αλλά ήταν και ένα βράδυ που το γουστάραμε. Ήταν δηλαδή μια ατμόσφαιρα, μια πολύ έντονη, πολύ έντονη
βραδιά. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν απόψεις για, για την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Νομίζω ότι δεν απέχουν όσες ακούσαμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όλοι πάνω κάτω αυτό το οποίο λέτε είναι ότι εντάξει, okay, έφυγε, έκανε τα σωστά, το έκανε τα λάθη του, προχωράμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό στην προκειμένη περίπτωση. Σημασία πλέον έχει ποιος θα έρθει. Για τον Άρη, και είναι και μια κίνηση που πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ποιος θα έρθει δηλαδή να καλύψει το κενό του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου. Και είπε κάτι ωραίο ένας φίλος, ότι πρέπει να παρουσιάσει μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να βρεις ενδεχομένως κάτι καλύτερο. Που σίγουρα μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Άργον Ελλάς που στηρίζει την ενημέρωση για την προετοιμασία του Άρη. Αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ, μινι μάρκετ, η επιλογή σου είναι η Άργον Ελλάς με κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζονται στον χώρο σου. Την Άργον Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240, στο υποκατάστημά της στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, που επικεντρώθηκε φυσικά γύρω από το θέμα του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου και την αποχώρησή του από τον Άρη. Επειδή μου στείλε μήνυμα και ένας φίλος, ναι, από σήμερα έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του παιχνίδι με τον Όφη. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση επίσημη για τη μετάθεση του αγώνα το Σάββατο, γιατί μπήκα και πριν από λίγο στο site της Super League. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Άλλαξε τώρα όμως. Αν ακούει η Βάρδια να το βάλει. 24 Αυγούστου, Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, Άρη Όφη. Υπάρχει και στο επίσημο site της Super League. Ναι, μπορείτε η Βάρδια να ακούει. Α, βλέπω εδώ πέρα, ωραία. Ο αδιούχος Χρήστος Τσαλίτης ενημερώνει ήδη στο chat, βεβαίως. Λοιπόν, αλλάζει μέρα, επαναλαμβάνω, και επίσημα το αγώνα με τον Όφη. Μία μέρα πίσω, Σάββατο 9 η ώρα, Άρη Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ίδια ώρα, άλλη μέρα. Και από ό,τι βλέπω, μετατέθηκε τίποτα άλλο. Όχι, αυτό ήταν. Ναι, και ο ΠΑΟΚ φυσικά πήγε 25 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή, ώρα 8. Δεν μπορούσαν να γίνουν δύο παιχνίδια την ίδια μέρα στην Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είμαστε τόσο Ευρώπη ακόμα, τι να κάνουμε. Άρα ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, όπως αναμενόταν άλλωστε και το λέγαμε στις προηγούμενες μέρες, Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ. Άρα η Κυριακή μας θα είναι free. Βασίλη Καβαδία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.